Ο ήλιος πριν να βγει ψηλά και πάρει φως ημέρα, από το στάθι έρχεται η πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Λασίθι, καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Χανιά, καλημέρα Κρήτη. Μαζί και σήμερα, φίλε και φίλοι, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για να ανταλλάξουμε καλημέρες, ευχές, μαντινάδες, απόψεις και προβληματισμούς. Στην κονσόλα του ήχου, ένας από τους τηλεοβάτες του Ραδιο Κρήτη εδώ και 30 χρόνια, ο Δημήτρης Προνάκης. Να δώσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής, 2810-382-300. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια καλημέρα. Μην διστάζετε και μην τρέπεστε. Μεγαλώνει καθημερινά η παρέα μας και όλο και καινούργιοι ακροατές συμμετέχουν. Τετάρτη σήμερα, 2 Οκτωβρίου, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Κυπριανού Ιερομάρτυρος Ιουστίνης Ιερομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους έχουν γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο. Να ζητήσουμε συγγνώμη που δεν προλάβαμε χθες να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα των ακροατών και φίλων της εκπομπής. Θα το κάνουμε σήμερα. Να πούμε την καλημέρα μας στους φαντάρους και στους αξιωματικούς που ξαγρυπνούν για να κοιμόμαστε ήσυχοι. Να τους ευχηθούμε καλή θητεία. Την καλημέρα μας στην αστυνομία, στο λιμενικό σώμα, στην πυροσβεστική. Την καλημέρα μας στους άρρωστους με την ευχή μας για περαστικά. Καλημέρα στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Καλημέρα στο Δήμο Ηρακλείου, στην υπηρεσία καθαριότητας και στο υπαλληλικό προσωπικό που φροντίζει για την καθαριότητα της πόλης και για την επίλυση πολλών και διαφόρων προβλημάτων. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλημέρα στους μαντινατολόγους. Στείλτε μας μαντινάδες, ρήμες, ποίηματα και θα διαβαστούν από την εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους τους άνεργους και τους ευχόμαστε σύντομα να έχουν βρει δουλειά. Καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους και γενικά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που γιόρταζαν χθες. Καλημέρα σε όλους τους κριτικούς που ζουν εκτός Κρήτης. Καλημέρα Κρήτη! Μια γραμμή παρακαλώ. Καλημέρα από Άγιο Νικόλαο. Καλή σας μέρα. Από τα βάση της καρδιάς λέω σε όλους γεια σας και όλου του κόσμου οι χαρές να είναι σαφή κοντά σας. Από τα θαύματα 7 του κόσμου είσαι ένα διαμάντια ψεγάδια στο Κρήτη Λεβεντογένα και να μπορώ στον ουρανό να χτίσω ένα σπίτι για να βυγλίζω από ψηλά τις ομορφιές σου Κρήτη. Γιώργο, εσύ? Ναι, εγώ, Γιώργη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργη. Σε ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Ήθελα να πω και ένα, δεν θα πω εγώ ανέκδοτο, το λέω παραξενοευτράπελο. Τι λέει λοιπόν, πέστε ερωτήσεως, τι λέει ένας ταυτή του ταμεία και πάει στο θέατρο και πάει στον κινηματογράφο και πάει στο γήπεδο και του λέει κόψε μου μισό εισιτήριο, ενώ δεν είναι ούτε άφορος, ούτε αλληλέγγυος, ούτε πολύτεκνος, ούτε φοιτητής. Του λέει κάτι ταυτή, λέει κόψε μου μισό εισιτήριο. Όποιος το βρει θα του κάνω δώρο ένα από τα βιβλία μου. Τα άλλα το πει περοπήκαν το καυτό σερντορή γανάτα. Να σε καλά Γιώργη, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να σε καλά, γεια. Την καλημέρα μας. Να βάλουμε όμως και εμείς ένα quiz. Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα βιβλίο της κυρίας Ελένη Πλαγιωτάκη με τίτλο Αναθυμιές. Το quiz λοιπόν το σημερινό είναι: ποιο είναι το πιο έξυπνο ζώο? Να ξεκινήσουμε όμως με ένα ανεκδοτάκι. Στο δικαστήριο πήγε ένα ζευγάρι και ρωτάει ο πρόεδρος τη γυναίκα: τι θέλετε εσείς? Διαζύγιο κύριε πρόεδρε. Διαζύγιο γιατί? Λέει με δέρνη κύριε πρόεδρε. Σηκώνεται το πρωί με δέρνη, το μεσημέρι με δέρνη,
όταν θα γυρίσει από τη δουλειά και το βράδυ αν δεν με δίνει δεν κοιμάται. Λυπηθείτε με κύριε πρόεδρε, το σώμα μου είναι μια πληγή. Η αλήθεια είναι αυτά που μας λέει η γυναίκα σας, ερώτησε τον άντρα. Ψώματα κύριε πρόεδρε, ψώματα. Αυτή από το πολύ το ξύλο δεν κατέχει να λέει. Να πούμε κάποιες ματινάδες και ρήμες που δεν προλάβαμε χθες, που ήταν η παγκόσμια μέρα της τρίτης ηλικίας, να ξαναπούμε χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους. Κώστας Κατσαβούνης, ναυτικός πράκτορας και καθημερινός ακροατής της εκπομπής, μια ματινάδα για τον πατέρα του. «Όντε μου μίλαγες», λέει, «εγώ δεν σ' άκουγα, διότι άλλα μου υπαγόρευε η πολυξέρα νιώτη. Να σ' είχα τώρα που ζητώ μια συμβουλή, μια γνώμη, εδά σε κατάλαβα και σου ζητώ συγγνώμη». Την καλημέρα μας στον Κώστα. Η Ελένη Κολιακουδάκη από τη Μάρθα. Μια ματινάδα. Γρηγοροπά, φεγγάρι μου, άμε και δρόμο κόψε, γιατί είναι η αγάπη μου αμοναχή απόψε. Να της απαντήσουμε μια ματινάδα της Δέσποινας της Παντιδάκη, που λέει: «Το σ' αγαπώ σου τόπεψα με το χλωμό φεγγάρι, απού είναι νύχτα και κανείς δε φέγγει να στο πάρει». Η κυρία Ιάννα Ισκανδαλάκη: «Άμα γεράσει ο άνθρωπος ίντα θα ρίς πως θέλει, μια αγκαλιά και ένα φιλί σαν το μικιό κοπέλι, ένα ζεστό αγκάλιασμα στο τσιρτωμένο σώμα, μοιάζει ολομετάξωτα, ολομετάξωτο και πουπουλένιο στρώμα». Να της απαντήσουμε μια ματινάδα του Μακρυδομανώλη: «Στο γλυκό χάραμα της αυγής που ο νους ανεδρανίζει, έρχεται πρώτη η σκέψη σου και με καλημερίζει». Χαριστή Κουκουμπεδάκη, μια ματινάδα, χρυσά φτερά, λέει, Βάνη Σταλού, με μια γλυκιά κουβέντα και του γεμίζει στην καρδιά αρώματα από μέντα. Την καλημέρα μας και στη Χαριστή, και να της πω μια ματινάδα του Σιμψακογιώργη: «Λείπεις, κι τόση μοναξιά που νιώθω με τρομάζει, κι η θύμησή σου απόμεινε να με σφιχταγκαλιάζει». Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, πρώτη φορά παίρνω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Γιάννης λέγομαι. Για το quiz πήρα τηλέφωνο. Για το quiz, να σας ακούσουμε. Πιστεύω ότι είναι το γουρούνι. Το γουρούνι. Όχι, δεν είναι το γουρούνι, αλλά έπεσε κοντά. Έπεσα κοντά, δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάλι φίλο μου. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Αχ, έμαθα με πολύ χαρά πως σε τραντάξανε χθες τα Χανιά με αυτά που είπατε για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Να είστε σας καλά. Σας αξίζουνε πολλά συγχαρτήρια, πολύ έπαινη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας αφιερώσω κάτι. Ευχαρίστως. Η κοπελίστη Τσιτσερή σε είχα ταλαιπωρήσει με κόπους αλογάριας τους την κέρδισε στη ζήση. Τονάζει ο αγώνα σου ο Θεός για να ανταμείψει, απλόχερα σου χάρισε αυτά που σου είχαν λείψει. Πήρε και από τους αγγέλους του και σου είχαμε ρεγάλο όλες τις καλοσύνες σας και δόρημα μεγάλο. Σου δώκε επιφύτηση τ' ανθρώπους να εφραίνεις και τις ψυχές που διψούν με δρόσο να τσιγραίνεις. Και όσους τριγουνίζουνε το γεραθιό τα πάθη, αυτοί από όλους πια πολύ σ' έχουν ανάγκη στάθη. Αναγαλιάζουν οι καρδιές με τις αθιβολές σου που έχουν δικρή της μυρωδιά και από πολύ αρέσου. Είναι στα αλήθεια απόλαυση ο τρόπος που διγάσαι για τη χαρά από σκορπάς ευλοημένος να είσαι. Καλή συνέχεια και την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας πω, είσαι για μένα θησαυρός, κάτι που δεν τελειώνει και ένας ήλιος που χτυπά το χιόνι και το λιώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας κύριε Στάθη. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και θέλω να πω για όλη την Κρήτη
Σας εύχομαι χρόνια πολλά να ζείτε εν ειρήνη και κάθε σας όνειρο γλυκό αληθινό να γίνει. Χίλια ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαρίσω στον εγγονό μου τον Άγγελο που πηγαίνει πρώτη χρονιά φέτος στο δημοτικό σχολείο και σε όλα τα πρωτάκια της Κρήτης. Δύο προσευχούλες. Ω Παναγία Δέσποινα και του Χριστού Μητέρα που σε έχουμε βοήθεια τη νύχτα και τη μέρα. Άνοιξε Παναγίτσα μου τα Άγια σου χεράκια και βλόγησέ μας τα μικρά και αθώα σου παιδάκια. Δίνε μας κάθε προκοπή και μέσα στο σχολείο να είναι η ψυχή μας το καλό και ο νους μας το βιβλίο. Και την επόμενη. Θεέ μου σε παρακαλώ, στείλε απόψε πάλι τον άγγελό σου τον καλό δίπλα στο προσκεφάλι. Να με φυλάει από το κακό μέχρι να ξυπνήσω, να κάνω πάλι το σταυρό, να σε δοξολογήσω. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω κι εγώ μια ματινάδα της Ρούλας της Μαραγδάκη που λέει: Άγριο μανουσάκι μου και αμυγδαλιάσα Θεέ μου και ανάσα του βασιλικού να σούνε στον παξέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κι εγώ. Ο Κωστής ο Καλέρης από το Ρέθυμνο, ο φίλος και δικηγόρος, εχθές είχε στείλει κάτι, να το πούμε τώρα. Όταν λέει θα πάω στο καπί, καθόλου δεν θα πλήξω. Κι όλες τις συνομήλικες εγώ θα καταπλήξω. Με το μπουζούκι, το τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός, λέει. Θα δένω και θα λύνω. Θα λέω και ερωτόλογα μέσα στα τραγουδάκια και θα τους πιάνω τρυφερά το χέρι τα βραδάκια. Εγώ το έχω από παιδί το όνειρο ετούτο, στα γερατιά ρωτόκριτος να παίξω το λαούτο. Και επειδή να τζιριτώ οι πόνοι δεν θα αφήνουν, οι κοπελιές, λέει, οι σόκριστες τα γέρα θα ομορφύνουν. Και δύο ματινάδες μαζί έστειλε. Αγάπη, λέει, θέλει το μικιό, αγάπη το κοπέλι, και ο γέρος και 100 χρονών και αυτός αγάπη θέλει. Περνά ο καιρός και χάνεται, και πώς να τα λιαντήσω, να γέρνει το κορμί μου εμπρός και ο νους να σέρνει ο πίσω. Να του πω κι εγώ του φίλου μου μια ματινάδα του Λιαντροζόρτζ που λέει: Δυο φιλαράκια δίχτα μου βάνω του ψιλορίτη, στον πέτη μου για να γρυκώ τη μυρωδιά σου Κρήτη. Κύριε Μονιάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και στην Κρήτη μας. Να είστε καλά. Θα σας πω μια και ένα ανέκδοτο. Πείτε μου. Λοιπόν, τη βιόλα που έχω στην καρδιά θα την εξεπατώσω. Να σου τη φέρω μάθια μου και να σου την εδώσω. Ένα αντρόγινο είναι και έχουν δύο παιδάκια. Αλλά δύο παιδάκια του διαόλου. Τον Νικολιό και τον Γιώργιο. Σκολάει ο πατέρας το μεσημέρι, λέει: Δε γυναίκα, τι έψες να φάμε σήμερα? Λέει: Κολοκύθια με τις πατάτες. Λέει: Να ετοιμαστείς το βράδυ να σε βάλω μπλάθη. Τα κοπέλια βέβαια κακό που φοψιαστήκαν και δεν επέξαν όλη μέρα. Και το βράδυ που σκόλασε πάλι ο πατέρας για να μην πολυλογούμε, κάτσανε, έφαγανε. Μια θυμίζανε τα κοπέλια, εμείς μαμά νιστάζουν. Τα ίδια όλοι δεν επέξανε σήμερα να κουραστούνε ή τα πάθανε. Τέλος πάντων τα βάνε την πέρα, πάει ξαναπάει και τα κοιτάει, λέει, τα κοπέλια κοιμούνται, άντε πρέπει να πάμε κι εμείς. Αλλά αυτοί ήρθανε στα ντουζένια και πήγε τον Νικολιό από την Κλειδαρότρυπα και φώναζε: Μωρέ Γιώργη, Γιώργη, έλα μωρέ να δεις τον παπά που έχει βάλει τη μαμά στο κολοκύρι και κρέμουν την πατάτα. Καλημέρα, χάρηκα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Επόθανε, λέει, ένας σε ένα χωριό και ήταν καλός άνθρωπος. Ο πρόεδρος του χωριού του διάβασε τον επιτσίδιο. Αγαπητέ Κωστή, δεν επόθανες, αλλά ζεις. Ένας μεσομπούνταλος, λέει, που εκαθόταν στο τυχό του νεκροταφείου, επετάχτηκε. Ζηρέει, για βάλε του μια ρακή να δούμε αν την εψί. Στον αέρα, παρακαλώ. Στάθη. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα, Τόνια, καλά είμαι, εσύ? Μια χαρά, Στάθη.
Να σου πω την απάντηση στο quiz. Ευχαρίστω. Μήπως είναι η γάτα? Η γάτα, γιατί? Δεν ξέρω αυτό γιατί. Όχι, δεν είναι η γάτα, αλλά και εσύ κοντά έπεσες. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω μια ματινάδα. Δεν ξέρω αν νεκρικά ο φίλος μας ο Νίκος ο Κωστάκης. Σε ακούω. Θα σε πω λοιπόν. Πάει καιρός που έφυγες, τον άκρη έχει τελειώσει. Αντί για γάλα ο πόνος μου το όποιο να μεγαλώσει. Αυτά. Να σε καλά, και εγώ να σου πω. Να μου πεις. Βρυσάγι δροσοστάλαχτο, δόμου να ξεδιψάσω, νερό να πιω, κι ώστε να ζω να μη σ' αποξεχάσω. Την καλημέρα μου. Να μου δώσει μια ευκαιρία ακόμη. Πες μου. Πώς είναι το γουρούνι? Όχι, όχι, το είπανε το γουρούνι. Όχι. Όχι. Έχουμε άλλη μια γραμμή στον αέρα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Στάζη. Καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούς? Σε ακούω, ναι. Ναι, εγώ μιλάω από την άλλη άκρη της Αφρικανικής Υπήρου. Εσύ είσαι στη νότια, εσύ είσαι στα βόρεια της Υπήρου, εγώ είμαι στα νότια της, στο άλλο άκρο, στο Johannesburg. Πω πω, μεγάλη μας χαρά και τιμή. Θέλω να δώσεις κάποιο θερμά μας χαιρετίσματα στον Γιώργο τον Βιτόρο. Ευχαρίστως. Εδώ στο Γιωάννης που το γνωρίζουμε πολύ καλά, ήρθε 2-3 φορές. Το ξέρω, τον το είχε ξέρω. Φέρει ο πρώην πρόεδρος της κριτικής αδελφότητος εδώ, ο Παύλος Αντωνάκης. Έχει πάει πίσω τώρα ο Αντωνάκης, πίσω στην Κρήτη, μένει στα Φουρφουρά. Ναι, ναι, το ξέρω και αυτό. Ναι, το λοιπόν... για το quiz, δεν είναι ζώο, ξέρω, είναι πουλί, είναι κουκουβάλια. Όχι, όχι, αλλά και εσύ κοντά έπεσες. Κοντά έπεσα. Ναι. Στάθη, να σου πω ένα αστιάκι. Πείτε μου. Λοιπόν, ταξιδεύανε σε αεροπλάνο δύο δρακοφόροι. Ο ένας Κύπριος, γιατί είμαι και εγώ Κύπριος. Ο ένας Κύπριος, άλλος κριτικός. Ταξιδεύανε μαζί... Και όταν ανέβηκε το αεροπλάνο, ήταν βράδυ νύχτα, πίσω νύχτα, δεν βλέπανε τίποτε κάτω. Απορούσε, ανησυχούσε ο κριτικός και φωνάζει την αεροσυνοδό και της λέει: «Σας παρακαλώ, αυτός ο οδηγός του αεροπλάνου ξέρει που μας παίρνει, μήπως έχει χαθεί?» Του λέω: «Ξέρει, αυτός σου κάνει αυτή το δρομόλογιο πολλές φορές». Μα του λέει: «Μέσα στα μαύρα σκοτεινά δεν βλέπει τίποτα». Πού πάει? Έλα σου πω, του λέει, πώς πάει. Βλέπεις αυτό το φωτάκι εκεί στα δεξιά, πολύ μακριά ένα φωτάκι στη πτέρυγα, στα άκρα της πτέρυγος του αεροπλάνου? «Ναι, το βλέπω», του λέει. Μετά κοίταξε στα αριστερά σου, βλέπεις το άλλο φωτάκι? Του λέει: «Ναι», του λέει, «το βλέπω το άλλο φωτάκι εκεί». Ο οδηγός, του λέει, αεροσυνοδός, προσπαθεί και πετάει το αεροπλάνο μεταξύ αυτών των δύο φώτων και δεν χάνεται ποτέ. Το λοιπόν. Το άλλο, το άλλο αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Επήγαινε το αεροπλάνο, οι δύο δρακοφόροι καθόταν δίπλα στο ένα στον άλλο. Ο ένας κριτικός, ο άλλος Κυπρέος. Καθόταν λοιπόν, όταν το αεροπλάνο πήγαινε, συνάντησε κάτι, τα λένε air pocket, που πέφτει από το μαλλιγάκι το αεροπλάνο, ναι, ναι, κουνιέται το αεροπλάνο άνω. Και άρχισε και φώναζε, ναι. Ο Κυπρός φώναζε: «Βοήθεια, βοήθεια, θα πέσουμε, θα πέσουμε». «Βρε, κάτσε κάτω», του λέει ο κριτικός, «μη στενοχωριέσαι. Αυτό το αεροπλάνο έχει κάνει αυτή τη διαδρομή πολλές φορές. Δεν έχει πέσει ποτέ, γιατί να πέσει τώρα?» Εντάξει, ησύχασε λιγάκι. Μετά ξανάρχισε πάλι το αεροπλάνο, έκανε ανεβοκατοικομάσματα, απότομα έτρεμε από εκεί από εδώ. Φωνάζει ο κριτικός πάλι, ο κριτέος φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια, θα πέσουμε, θα πέσουμε». Εν τω μεταξύ, θύμωσε ο κριτικός: «Κάτσε κάτω, ρε, τους, άστο να πέσει, τι σε νοιάζει, δικό σου είναι». Έλατε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, Στάθη, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εγώ ακούω το πρόγραμμα σου κάθε πρωί. Να είστε καλά. Και το ακούω εδώ στο Johannesburg. Είναι ευχάριστο.
και μου αρέσει πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάτσε καλά, καλό πρόγραμμα. Καλημέρα. Να πω εδώ ότι χθες που ήμουν στα Χανιά, ο Νεκτάριος, ο Λεουνάιτς, ο καλός φίλος, μου χάρισε τα βιβλία του με μια μαντινάδα στο κάθε ένα. Εσύ, λέει, που το έκαμε σε ευχή το γέλιο να χαρίζεις, το παλατάκι τσιχαράς πέτρα την πέτρα χτίζεις και στο μονοπάτι της υπρεπιάς οντεπατείς το χώμα, ακόμα και η σκόνη σου μπορεί να χτίσει δώμα. Δύο βιβλία υπέροχα, πατήματα του λογισμού στις σκέψεις, λέει, τα γεφύρια είναι το ένα και το άλλο του στίχου κανακέματα με τις ψυχή στην πένα. Δύο καταπληκτικά βιβλία που αξίζει να τα έχει κάθε κριτικός στη βιβλιοθήκη. Τούντας στα βιβλία μου βρήκα ένα του Θανάσου του Πατεράκη από τα Χανιά με τίτλο «Αντίλαλος παλιού καιρού». Μου είχε χαρίσει το βιβλίο το 2009 το Μάρτι με μια μαντινάδα μέσα. Για μένα, λέει, οι πράξεις σου, λέει, ταιριάζουν όπως του Σαμαρίτη και είσαι από εκείνους που τιμούν αληθινά την Κρήτη. Χίλια ευχαριστώ. Βρήκα ένα ποίημα όμως μέσα για την Κρήτη μας, να σας το διαβάσω. Κρήτη μάνα μου εσύ, τιμημένο νησί του πλανήτη, ματωμένη μου γη, μοσχοβολά στην αυγή, ψιλορίτη. Στο κρυφό σου σκολιό, τσι ζωή σταργαλιό δεν τελειώνει, Ελληνίδα κυρά που μοιράζει χαρά και σε μόνη. Του πελάγου αδερφή, στην ψηλή σου κορφή το έχεις γράψει, πως το αίμα σου δίνεις, κανενός δεν αφήνεις λευτεριά να σαρπάξει. Ομορφιάζει λευτή και η καρδιά σου ζεστή, δοξασμένη πατρίδα, αγιασμένο μου χώμα, σαρετές σου ακόμα, πουθενά δεν τη είδα. Μαθημένη εσύ, διαμαντένιο νησί, Βενιζέλους να γεννάς και κορνάρους και θυσία να γίνεσαι αν ξανά χρειαστεί στο βωμό της τιμής και του θάρρους. Οι καινούργοι εχθροί σου προσπαθούν το νησί σου να το πάρουν ξανά. Έχουν όπλο το χρήμα και τους φέρνει το κύμα από το πουθενά. Μην αφήσεις μια μέρα ακριβή θυγατέρα την ψυχή να χαθεί. Εσένα διάλεξε μοίρα για να παίζεις τη λύρα να γλεντούν οι λαοί. Κι αν φυσά ξεροβόρη στα λευκά σου τα όρη φτερουγίζουν αετή, με αντάρες και χιόνια την τιμή σου αιώνια τη φυλάνε αυτοί. Η εχθρή σου πολύ και το χρήμα απειλεί, μα ούτε αυτό δεν μπορεί να σε πάρει, μετερίζει βαστάς και ορθή πολεμάς όπως ξέρεις εσύ σαν λιοντάρι. Του εθνάρχη η ματιά σε κοιτά από ψηλά και περήφανος νιώθει τσιρά μου. Σου κρατούν συντροφιά τη τιμή ισοδιά και η πανόρια μυρωδιά του διχτά μου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Από Ιεράπετρα είμαι η Μαρία. Θα ήθελα να πω κι εγώ μια μαντινάδα για τη γιορτή χθες των ηλικιωμένων. Όχι ηλικιωμένων, για τη βία, τη λέμε εμείς. Η τρίτη εφηβεία. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ στην τρίτη εφηβεία και να μας δίνει ο Θεός υπομονή και υγεία. Θα πω και μια για την παρέα μου που κολυμπούσαμε το καλοκαίρι. Δεν ηρεμώ με τα καλά, τη δόξα και το χρήμα, μα ηρεμώ θα βρίσκομαι τη θάλασσα στο κύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πούμε και εμείς μια ματινάδα του Ηρακλή του Βουλγαράκη που λέει «Φουνάρα είναι ο έρωτας και με λαβουρδανίζει και δεν προκάνει η καρδιά καημούς να ξεφουρνίζει». Σας ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Να πούμε ότι μας έχει στείλει την καλημέρα της η Ελπινίκη από το Ρέθυμνο και μια μαντινάδα. Χίλιες, λέει, καρδιές αγάπησαν, μα μία σε θυμάται, αυτή που τώρα σ' αγαπά τα βράδια δεν κοιμάται. Να της απαντήσω με μια μαντινάδα αγνώστου. Κοιμή σου, λέει, και θα ευχηθώ στα όνειρά σου να με, που να ξυπνήσεις και να λες μ' αρέσει να κοιμάμαι. Για την καλημέρα της και μια μαντινάδα όμορφη, λέει, δεν έχω το δικαίωμα όνειρα πιο να κάνω, γιατί το ξέρω ότι αγαπώ πως φεύγει και το χάνω. Να της απαντήσω με μια μαντινάδα του Σταύρου του Τζανί. Άμα βρεθεί, λέει, μια αναφορμή το γέλιο να προβάλλει στα χείλια μου, η έγνοια σου θα το σκοτώσει πάλι. Και ο Γιάννης ο Θεοδωράκης θέλει την καλημέρα του.
Και μια ματινάδα εγώ λέει την ώρα που γελάς την προσκυνώ σαν σκόλη. Σε ένα σου γέλιο κρύβεται πάντα η ζωή μου όλη. Να του απαντήσω μια ματινάδα του Καβρού, του Χασαπλαδάκη, του Γιάννη δηλαδή. Εγέρασες λέει, μας αγαπώ, γιατί είσαι σαν ταμπέλι, που είναι η κουρμούλα του παλιά, μα το σταφύλι μέλι. Θα απαντήσω με τη δικιά μας καλημέρα και μια ματινάδα της Δέσποινας, της Παντιδάκη, που λέει τα χίλια σου λέει φέρνω στο νου, κάθε που θα διψάσω κι σε αφορμή και το νερό πως είναι θα ξεχάσω. Καλημέρα στη Λουκία. Καλημέρα στο Δήμο τον Καπετανάκη. Μας στέλνει την καλημέρα τους. Πάρα πολλές καλημέρες έχουμε διαδικτυακές. Καλημέρα στον Παπά Σταύρο από Ελούντα, στον Αλέξανδρο το Ρονιώτη, στην Άντια στο Λευτέρι, στην Αθηνά από Διγινά, στον Γιώργο Βιτόρο, στη Ρένα τη Γιατράκη που προσφέρει πίνακες ζωγραφικής για τα κουίζ που βάζουμε, στον Μανώλη τον Πασχαλάκη από Άγιο Νικόλαο, στον Θοδωρή τον Μικροβιολόγο, στη Μαρία και την Εύα από Αλφα Μπανκ, στον Παπά Νικολή από Χουστουλιανά, στη Χαρά τη Δρακουλάκη. Να σας πω ένα μικιό-μικιό. Συμφαλιό, άμε λέει αντράκι μου να μου φέρεις μια πέτρα θηλυκιά, είπε ο δάσκαλος σε ένα κοπέλι της Δευτέρας Δημοτικού. Στο πήκε φύε γύρισε το κοπέλι, λέει, κρατώντας μια πέτρα. Πάρε τη δάσκαλε. Και πώς μπορεί το καταλάβει, λέει, πως είναι θηλυκιά. Λέει, από κάτω από μια άλλη ήτονε. Στέλνει την καλημέρα του και μια όμορφη ματινάδα. Μια καλημέρα λέει να ακουστεί από τα δικά σου, από τα γλυκά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή η μέρα να ανατύλει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πω τη ματινάδα του Μανώλη. Μια καλημέρα να ακουστεί από τα γλυκά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατύλει. Κάπου εδώ τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής. Όταν είσαι θυμωμένος με κάποιον, γράψε του ένα γράμμα με όλα όσα αισθάνεσαι. Θυμό, πίκρα, απογοήτευση. Ύστερα βάλε το γράμμα σε ένα συρτάρι και άνοιξε το πάλι σε 2-3 μέρες. Ρώτησε τον εαυτό σου, θέλω ακόμα να του το στείλω. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θυμός και το φύλλο της πίτας γίνονται πιο μαλακά μετά από 2-3 μέρες. Από το Στάθη Μονιάκη και το Δημήτρη Προνάκη, καλή συνέχεια με όμορφες στιγμές. Γεια σας.